πάμε εσύ δεν τα άκουσες, εσύ δεν τα άκουσες, πάμε εμάς. Ακριβώς. Το μόνο που θέλω από εσένα είναι... Άρα, Βασίλη. Έλα, Βασίλη, να πιάσω. Λοιπόν, στον Πατρός και Θείου, και σχολιάσαμε στη Βρασμένη Σύναξη. Το θέμα ήταν ότι ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή ίδρωσε και έπεφτε ο ιδρώτας πηχτός, πηχτός σαν αίμα. Οσί θρόμβη αίματος, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Για τρεις διαβάσαμε και σχολιάσαμε λόγους, συνέβη αυτό. Πρώτον, διότι ο Χριστός προέβλεπε ή προγνώριζε και τα προέβλεπε όλα τα πάθη που επρόκειτο να υποστεί, να υποφέρει. Δεύτερον λοιπόν για τις αμαρτίες μας και τέλος τρίτον για τη δική μας αχαριστία λοιπόν, εκ των προτέρων, γιατί προγνώριζε ότι στη δική του προσφορά θα ακολουθήσει η δική μας αχαριστία. Από το πρόσωπο, είπαμε, του Κυρίου ή μάλλον στο πρόσωπο του Κυρίου είπαμε ότι η ζωή που είχε ως άνθρωπος ήταν τιμιότερη από τη ζωή όλων των πτυσμάτων. Το είπαμε και το παραλαμβάνουμε. Ξεκινάμε από τον Αδάμ, φτάνουμε στην εποχή του Χριστού, χωράμε παραπέρα και φτάνουμε έως σήμερα και μέχρι που θα κλείσει η του κόσμου ζωή. Η ζωή λοιπόν όλων αυτών των γενεών ούτε κατά διάνοια μπορεί να συγκριθεί με τη ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως ανθρώπου. Αυτό δεν μπορώ να το συλλάβω, είναι ασύλληπτο, ακόμη και μεγάλα αισθήματα Αγίων
πώς, με τι να συγκρίνουν τη ζωή του Χριστού, είναι δυνατόν, με πήγαια ζωή ανθρώπων. Άνθρωπος ήταν και Χριστός. Για αυτή τη ζωή μιλάμε. Όχι γιατί ζωή ως Θεού, την αιώνια ζωή. Και επειδή λοιπόν ήταν κάτι που ξεπερνάει σε αξία τη λογική του ανθρώπου, η ζωή του Χριστού, γι' αυτό επαναλαμβάνω, ο Κύριος έβλεπε ότι η θυσία που έκανε θα συναντούσε από τη δική μας πλευρά τη μεγάλη αχαριστία. Δεν απαλλασσόμεθα εμείς. Έχουμε πάρει πολύ επιπολαία, όσο δεν παίρνει άλλο, τι εστί σταυρική θυσία και αίμα Ιησού Χριστού και ζωή Υιού του ανθρώπου. Το λέμε Υιού του ανθρώπου, εννοούμε του ανθρώπου Ιησού Χριστού. Γιατί μας λείπει η καθαρότητα της ψυχής. Λείπει και σε μένα πρώτα απ' όλα. Οπότε, αφού λείπει η καθαρότητα και είναι καθαρή η ζωή του Χριστού, πώς θα την περιγράψω? Είναι απερίγραπτη. Παρά τ' αυτά, ο Κύριος, για εκείνους, για μας δηλαδή, που δεν ήσαν καθαροί, πρόσφερε τη ζωή του και λέγει τώρα ή ο Απόστολος Παύλος ή ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, το αίμα Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς, θα μας καθαρίσει εκ πάσης ανομίας, εκ πάσης αμαρτίας. Δεν πήγε στα χαμένα. Υπάρχουν ψυχές, έστω και ελάχιστες, που ανταποκρίθηκαν σε αυτή τη μεγάλη θυσία όσο μπορούσαν. Είπαμε ακόμη ότι ο Χριστός στον κήπο της Γεστημονή, και θα το τονίσουμε αργά αργά και το διαβάσαμε τότε, υπέστη, βασανίστηκε απλά. Κατά πολύ περισσότερο, θυμηθείτε το αυτό, βασανίστηκε, υπέφερε. Κατά πολύ περισσότερο, από ό,τι υπέφερε από τη στιγμή της συλλήψεώς του μέχρι και την ταφή του. Σύλληψη, μαστίγωμα, ακαρθινοστεφάνι, εμπτισμοί, μαστιγώσεις, όξος και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ακολουθούσε το ένα μετά το άλλο κατά διαστήματα. Όμως, στον κήπο, επειδή ήταν Θεός και άνθρωπος, έβλεπε σε μηδέν χρόνο και βίωνε ταυτόχρονα και βίωνε, ζούσε ταυτόχρονα. Όλα τα πάθη εκείνα που πέρασε, ένα, αλλά εδώ διαμιάς, στο κήπο της Γεστημανή,
τα πέρασε όλα σε μηδέν χρόνο. Και δεν πέρασε μόνο εκείνα, μεγάλη, θυμάσαι, δεν πέρασε μόνο εκείνα που εβίωσε, πάθη και υπέφερε, αλλά στο κήπο της Γεσημανή, αλλά και εκείνα που συνέβησαν μετά το θάνατό του. Γι' αυτό ήταν και επιπλέον ο Κύριος εκεί στον κήπο ζούσε την αχαριστία που επρόκειται να αντιμετωπίσει και με τα θάνατον από εκείνους για τους οποίους θυσιάστηκε. Και αυτό ήταν το πιο φοβερό πικρό ποτήρι που πει ο Χριστός. Επανάληψη κάνεις το θέμα. Μία... Γιατί αυτά τα με την άλλη φορά. Μία επανάληψη περιεκτική, έτσι, για να ξέρουμε τι, και πού θα βρεθούμε. Λοιπόν, ο καθένας μας μελετάει από τις γραφές, ανοίγει κάποια βιβλία, όπως καλή ώρα εδώ τώρα εμείς, προσπαθεί να μπει μέσα στο μυστήριο των παθών του Κυρίου ημάς Ιησού Χριστού. Αυτό είναι αδύνατο, να μπεις μέσα στο μυστήριο, αφού και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει σε κάποια στιγμή, άραγε, σε τι μυστήριο πόνου βρισκόταν η καρδιά του Ιησού Χριστού στον κήπο της Γεσημανή. Το διαβάσαμε και εκεί. Επαναλαμβάνω το ερωτηματικό. Άραγε σε τι μυστήριο πόνο βρισκόταν στον κήπο της Γεσημανή. Τώρα, αν χωράει να πούμε ότι πάμε τις ημέρες των παθών, τη Μεγάλη Εβδομάδα και ειδικά τη Μεγάλη Πέμπτη να παρακολουθήσουμε όπως ονομάζονται τα Σεπτά Πάθη. Δεν ομιλώ για μας που έστω ελάχιστα στην καθημερινή βιωτή ασχολούμεθα με την παιδεία του Χριστού, με την αγωγή που δίνει ο Χριστός. Ποιος θα ξυπνήσει αυτές τις συνειδήσεις που πιστεύουν, έχουν την αντίληψη ότι Πάσχα σημαίνει να αγοράσω το καλό ρούχο, να φτιάξω το καλό φαγητό, να πω χρόνια πολλά, να κοινωνήσω ευρισκόμενος μέσα στην μεγαλύτερη άγνοια που υπάρχει. Τι έχει να πει κανείς για αυτούς που πιστεύουν ότι όλα καλά τα κάνουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίσει, να μας δώσει τη δύναμη, να ασχοληθούμε σοβαρά με το σταυρό του, το δικό του σταυρό, που δεν είναι δικός του, αλλά ουσιαστικά είναι δικός μας σταυρός. Και θα ασχοληθούμε ακριβώς με το σταυρό του Κυρίου. Βέβαια,
μέσα και πάλι από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Να το τονίσουμε αυτό. Είναι κρίμα, μεγάλο κρίμα, να πιστεύουμε ότι τις ημέρες αυτές ζούμε αυτά που έχει ο Κύριος και μετά από τις ημέρες εκείνες να βρισκόμαστε στον κόσμο το δικό μας, στα του κόσμου τούτε απορροφημένη υλικά αγαθά και να μην μας ενδιαφέρει τίποτα από εκεί και πέρα. Σταυρός, ο Κύριος όταν είπε όποιος θέλει να με ακολουθήσει αράτο να σηκώσει το σταυρό, όχι να το σηκώσει μία ημέρα. Το Πάσχα φερειπίν. Το Πάσχα φερειπίν όπως το είπες, yeah. Αλλά να το σηκώνει στην καθημερινή βιωτή. Καθημερινά. Έρεται ο σταυρός, σηκώνεται ο σταυρός. Και επειδή δεν θέλω να προσθέσω άλλα δικά μου, να έρθω στον Άγιο, να δούμε τι έχει να μας πει για το βάσταμα, το σήκωμα, όπου έκαμε ο Κύριος του Σταυρού, έτσι το λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Και πάλι εδώ έχει τρεις ενότητες και λέει ο Κύριος εβάστασε το σταυρό δημοσίως ενώπιον πλήθους και σε πλατεία και στο Γολγοθά σήκωσε το σταυρό δημόσια. Μάλιστα λέγει ο Άγιος έσπρεφε ο Ευαγγελιστάς ότι ο κόσμος λέει πήγαινε και φώναζε «Ουά, αλίμονο σύ που είπες θα γκρεμίσεις τον ναό και το κτίσε τις ημέρες, κατέβα τώρα από το σταυρό». Αυτά τα λόγια τα έλεγε το πλήθος. Άρα σήκωσε ο Κύριος και στο Γολγοθά και σε πλατεία δημόσια το σταυρό. Ένα. Δεύτερον, το σήκωσε γενναίος, γενναία σταυρό. Και τρίτον, καρτερικός και υπομονετικός. Τι σημαίνει καρτερικός? Έχοντας αντοχή και υπομονή. Καρτερία σημαίνει να έχεις δύναμη να αντιμετωπίσεις το κακό. Και υπομονή να το υπομένεις. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα. Μας λέει λοιπόν εδώ, ας ακούσουμε τη γνώμη, τι μας γράφει ο Άγιος. Συλλογή σου αγαπητέ, τον τρόπο με τον οποίο εβάστασε ο Ιησούς Χριστός το σταυρό του, για να τον μιμηθείς και εσύ. Επειδή χωρίς σταυρό δεν δύναται να υπάγει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Όσοι μπαίνουν μέσα είναι όλοι, Μιχάλη, σταυρωμένοι. Yeah. Σταυρωμένοι, όχι ασταυρώτοι. Και Παύλος δεν είπε «Εγώ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού βαστάζω, τις πληγές του Χριστού». Οι Απόστολοι ομολογούσαν Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο. Αλλά στην πράξη. Και στην πράξη. Στην πράξη. Ναι, ναι. Στην πράξη, η πράξη μιλάει. Ναι. Λοιπόν, πρώτον λοιπόν, ο Χριστός εβάστασε το σταυρό δημοσίως. Δηλαδή, μπρος σε όλο το πλήθος.
και ώρα μεσημεριάτικη. Στο μέσο της Ιερουσαλήμ, η οποία Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη από λαό πολύ άριθμο, και μάλιστα τότε όπου ήτο πλέον παρά άλλη φορά λαός περισσότερος. Για το πλήθος των Ιουδαίων όπου συνάγονται από όλα τα μέρη του κόσμου, έχουμε υπόψη μας ότι είχαν Πάσχα και οι Ιουδαίοι. Θυμηθείτε τι λένε οι Ευαγγελιστές. Λένε ότι επειδή ήταν οι μέρες του Πάσχα, να αφήσουμε να περάσει το Πάσχα και μετά να σταυρώσουμε, λέει το Χριστό, για να μην μειανθώσει, λέει, για να μην μολυνθούν. Τιμάγανε τη μέρα αυτή. Ναι, και κατέβαιναν ερχόν στα Ιεροσόλυμα από όλα τα μέρη της γης. Όπου κι αν ήσαν οι Εβραίοι. Γιατί γράφεται στο Δευτερονόμιο μέσα ότι μία φορά το χρόνο θα ερχόστε στον ναό εδώ να μου λέτε χαίρετε της Παλαιάς Διαθήκης. Και αυτό οι Εβραίοι το θύμωσαν. Είχαν συναχθεί από όλα τα μέρη της γης και αυτό λέει ήταν πολυάριθμος λαός περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Γι' αυτό για το πλήθος των Ιουδαίων που συνάγονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να εορτάσουν το Πάσχα στη Ιερουσαλήμ. Το Εβραϊκό Πάσχα είπα, όχι Χριστιανικό Πάσχα. Και ξέρουμε τι είναι το Εβραϊκό Πάσχα. Εορτή, την απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Καθώς ο νόμος σε πρόστασε και το λέει ουδινήσι θύσε το Πάσχα εν ουδεμιά των πόλεων σου όν ο Κύριος ο Θεός διδοσίσει, δε θα γιορτάσεις, το εξηγώ, το Πάσχα σε καμία από τις πόλεις που βρίσκεσαι από εκείνες που σου έχει δώσει ο Κύριος ο Θεός, αλ ή εις τον τόπον όν αν εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου, τον τόπο που έχει διαλέξει και σου έχει υποδείξει ο Κύριος ο Θεός. Επικληθεί είναι το όνομα αυτού, εκεί θύσεις το Πάσχα. Εκεί λοιπόν που έχει ο Κύριος ορίσει, εκεί θα θυσιάσεις το αρνί, όπως είχε πει ο Κύριος στους Εβραίους, το Πάσχα. Τότε λέγω, ευγαίνει ο Ιησούς από το παλάτιο του Πιλάτου, βαστώντας το σταυρό στους ώμους του, έχοντας από το ένα μέρος ένα ληστή, από το άλλο μέρος άλλο ληστή, φορώντας ένα κάνθινο στεφάνι στην κεφαλή, δια ατιμία ομού και τιμωρία. Τι σημαίνει αυτό? Του βάλει ένα κάνθινο στεφάνι για να τον ατιμάσουν, να τον ξεφθυλίσουν, αυτό σημαίνει, και για τιμωρία. Ενδεδειμένος πάλι με τα ειδικά του φορέματα, για να το γνωρίζουν όλοι, κηρυττώμενος από κοινών κήρυκα, μπροστά πήγε ο κήρυκας, ντελάλης. Φωνάζοντας με ήχο και φωνή σάρπικος, ότι είναι ένοχος θανάτου. Φέρετε σκηνή στο μυαλό. Περικυκλωμένος από τόσους δημίους και στρατιώτας, σειρώμενος εις τον τόπο της καταδίκης, μαζί με ένα πλήθος λαού, χωρίς αριθμό, και μάλιστα με τους πρώτους του λαού. Ποιοι ήταν οι πρώτοι του λαού? Οι αρχιερείς. Οι τεταλμένοι να είναι θεματοφύλακες, φρουροί των ιερών και των οσίων, αυτοί ήσαν πρώτοι
μπροστά μαζί με τον Κύρικα που από τον Χριστό που κουβαλούσε το Σταυρό. Πήγαινα στον τόπο της καταδίκης. Με αρχιερείς, με ιερείς, με φαρισαίους, με γραμματείς. Οι οποίοι αντί να τον λυπούνται και να τον συμπονούν, όλοι με ένα στόμα τον βλασφημούν, τον υβρίζουν, τον περιγελούν. Τώρα, τι να πω, δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί τώρα το ζω, αυτό που λέει, έστω και διανοητικά, έστω και συναισθηματικά, και δεν μου μένει μέσα μου το κοπάτοτε. Ας προχωρήσουμε. Και λέει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής στο 19ο κεφάλαιο, στίχο 17, «Και βαστάζων των σταυρών αυτού, εξήλθε εις τον λεγόμενο κρανίου τόπο». Να ακούσουμε το σχόλιο του Αγίου. «Ο εξαίσιον θέαμα εμπρόσεις τους αγγέλους, διότι ο βασιλεύς του ουρανού και της γης από τους ιδίους δούλους του εμπέζεται, διότι ο κριτής των ζώντων και των νεκρών, του οποίου τα προστάγματα υπακούν όλα τα κτίσματα, ως κριτός υπό ανώμων», κριτός σημαίνει σαν υπόδικος, «κρίθηκε από τους άνομους, κατακρίνεται. Διότι ο φοβερός εκείνος δεσπότης, του οποίου η απόφασης θέλει να κάνει όλο τον κόσμο να τρομάξει την εσχάτη ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, τώρα με τα χέρια δεμένα πίσω, με το πρόσωπο λυπημένο, με τα μάτια, με τους οφθαλμούς στιγνάζοντας», έχει να πει ξερούς, «με την κεφαλή κλεινωμένη πηγαίνει σαν ένας κατάδικος να θανατωθεί δια τους αμαρτωλούς και μάλιστα δια αυτούς τους ιδίους που τον θανατώνουν». Και παρομοίως, «ο μεγάλη κατεσχήνη εμπρόσεις τους ανθρώπους, και ότι εκείνος, ο Κύριος των Κυρίων, εις τον οποίο παραστέκονται με φόβο και τρόμο χερουβίμ και σεραφείμ, και με ασυγήτους δοξολογίας τον δοξάζουσι, τώρα εκατήτησε σε τέτοια κατάσταση, ώστε όλοι από μιας τον περιγελούν». Και θυμηθείτε τι λέει ο Ιωάννης Ευαγγελιστής, μάλλον ο ψαλμωδός, «Πάντες οι θεωρούντες με, εμικτήρισαν με». Θα το εξηγήσω. Ο Δαβίδ, 1080 χρόνια προ Χριστού, αναφέρεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή, σε εκείνη τη σκηνή. «Πάντες», λέει, «οι θεωρούντες με, όλοι όσοι με έβλεπαν, οι θεωρούντες, εμικτήρισαν με, με περιγελούσαν». Εμείς τι κάνουμε? Μας μιλάει ένας διπλανός μας, οποιοςδήποτε, έστω ειρωνικά, και ξεσηκωνόμαστε. Να φέρουμε την εικόνα του Χριστού μπροστά μας. «Ο δε Ιησούς», θα γράψει ο Ιερός Ευαγγελιστής, «εσιώπα». «Ο δε Ιησούς εσιώπα». Και να τον καταφρονούν με τόση αψηφισία και περιφρόνηση, όσοι ήθελαν κάμι και σε ένα σκουλίκι και σε ένα όνειδος του γένους των ανθρώπων. Λέει, τέτοια περιφρόνηση που του κάνανε, που μόνο σε ένα σκουλίκι κάνουν τέτοια περιφρόνηση, λέει.
και ακόμα σε έναν άνθρωπο ξετσίποτο. Εγώ, λέει πάλι ο Δαβίδ για τον Χριστό, αυτή είναι η φράση που ο Χριστός τη λέει, αλλά με το στόμα του Δαβίδ. Εγώ δε ημί σκόλιξ και ουκ άνθρωπος. Πω, φοβερό πράγμα. Εγώ είμαι σκουλίκι και όχι άνθρωπος. Αδέρφια μου, έτσι, πολύ εξευθελιστική ταπείνωση, το φανταζόμαστε για το πράγμα. Ωχ, Παναγία. Όντας καλά, όντως καλά είπε ένας σοφός διδάσκαλος, ότι όλος ο πόλεμος και όλος ο αγώνας του Ιησού Χριστού στάθηκε όχι τόσο εναντίον των άλλων αμαρτιών, όταν στάθηκε εναντίον της, όσο στάθηκε εναντίον της φιλοδοξίας. Λέει ο Χριστός, επαναλαμβάνω να το προσέξουμε αυτό, την εικόνα του να τον εμπέζουν οι πάντες και τα πάντα, από τον μεγαλύτερο αξιωματούχο μέχρι τον τελευταίο Εβραίο, σε σκηνή την πλέον εξευρελιστική που ούτε ένα σκουλίκι δεν τη δέχεται. Τέτοια δέχτηκε ο Χριστός. Μιλάμε για την ταπείνωση που δεν έχει βρεθεί άνθρωπος να βιώσει πάνω στη γη. Άκρα ταπείνωση. Άκρα ταπείνωση. Και για ένα μόνο λόγο, λέει, το δέχτηκε αυτό. Για ένα μόνο λόγο. Για να στραφεί ο Χριστός εναντίον της φιλοδοξίας. Τι είναι μεγάλη φιλοδοξία? Να μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και είμαστε κάτι και προσπαθούμε να φτάσουμε ψηλά δίχως τη βοήθεια του Θεού. Ναι, ότι αυτό που είπες, ότι έχουμε για τον εαυτό μας κάποια ιδέα. Ενώ δεν είμαστε. Ενώ δεν είμαστε. Θα φωνάξει ο Δαβίδ για αυτή την νοοτροπία μας. Λες τάχατες ότι κάτι είσαι. Εγώ σου λέω τι έχεις που δεν το έλαβες από τον Θεό. Έχεις τίποτα που δεν το έλαβες? Όχι. Όλα τα έχεις δώρα. Γιατί γυμνός είναι στον κόσμο. Αφού λοιπόν τα έλαβες, γιατί περηφανεύεσαι ότι αυτά που έχεις θα έχεις αποκτήσει από μόνος σου? Τι έχεις που έλαβες, ή δε και έλαβες, τι καυχάσεις μη λαβών? Εδώ λοιπόν ο Κύριος λέει, για να νεκρώσει αυτό το πάθος ότι κάτι είμαστε, γι' αυτό ο ίδιος ξεφτιλίστηκε και γίνεται χειρότερος και από ένα σκουλίκι. Για τούτο βλέπουμε ότι τα μεν άλλα βάσανα και πάθη όπου υπέμεινε ο Κύριος εις το ακύρατο σώμα του δεν είναι τόσο πολλά και υπερβολικά. Διότι άλλοι μάρτυρες εκτός από τον Κύριο υπέμειναν πολύ περισσότερα βάσανα από τα του Κυρίου. Ιδέα τιμία και κατεσχήνη όπου ο Δεσπότης των απάντων εδοκίμασε σε κάθε ένα σχεδόν από τα κατά μέρος πάθη του, άλλος άνθρωπος ποτέ δεν βρέθηκε να τα δοκιμάσει. Λέει, ένα-ένα, αν τα ξεχωρίσουμε, τα βάσανα και το δούμε, και το δούμε το καθένα χωριστά, δεν θα βρούμε άνθρωπο να έχει περάσει όμοια πάθη. Έστω και να έχουν περάσει άγιοι, αυτό είναι το συμπέρασμα, ακόμη περισσότερα. Επειδή ο Κύριος
ήξερε ότι το πάθος της φιλοδοξίας στάθηκε η ρίζα και η πηγή όλων των κακών όπου ήταν στον κόσμο και των δαιμόνων στον ουρανό και των ανθρώπων στη γη και ολοένα πολεμεί και κυριεύει τον κόσμο για τούτο όλο του τον αγώνα και τον πόλεμο έστησε για να νικήσει τούτο το αρχαίο κακό κακό, τη φιλοδοξία. Θυμηθείτε, θα ανέβω ψηλότερα από το Θεό στον ουρανό, τον Νεοσφόρο, φιλοδοξία. Και έπεσε. Και έγινε ο διάβολος. Να θυμηθούμε ότι η ίδιο παράπτωμα του Αδάμ και της Εύας. Το ότι έβαλαν τον εαυτό τους πάνω από τον Κύριο και αψήφισαν την εντολή του να μην φάνε, ενώ έπρεπε να δείξουν υπακοή, ίδιο παράπτωμα είναι. Αυτό το παράπτωμα της φιλοδοξίας, ότι είμαστε αυτό που δεν είμαστε, αυτό εκείνες τις στιγμές ενώπιον του πλήθους ο Κύριος πολεμούσε για να το νικήσει και το νίκησε. Θα πάω στο δεύτερο γιατί δεν μας πάρει η ώρα. Να πάρουμε μια ιδέα και από το δεύτερο. Λοιπόν, συλλογή σου αγαπητέ, πώς ο Χριστός βάστασε το Σταυρό. Όχι μόνο δημόσια, αλλά ακόμη και γενναία με πολύ μεγαλοψυχία. Γνώριζε ξεκάθαρα ο Κύριος πόσο ήταν το βάρος εκείνου του ξύλου του Σταυρού. Όχι μόνο κατά το φαινόμενο, όπως φαινότανε, επειδή κατά την παλαιά παράδοση όπου έχουμε, τον τύπος του Σταυρού, να το ακούσουμε να το ξέρουμε και αυτό, ήταν ποδάρια 15. Εδώ, αν εννοεί τις πατούσες, δεν μπορώ να το... δεν έχω γνώση. Ό,τι είναι μέτρο ύψους. Είναι μέτρο στο πόδι. Ναι, άρα ήταν πολύ μεγάλος. 15 ποδάρια. 30 πόντους είναι το πόδι. Και το πλάτος, ποδάρια 8. Το 2,40. Το δε πάχος του Σταυρού, ανάλογο με το μήκος και το πλάτος. Αλλά και κατά το νοούμενο, διότι ο Σταυρός, εδώ βλέπετε το βαθύτερο νόημα, γιατί ήταν ο Σταυρός τόσο μεγάλος και τόσο παχής και ασήκωτος. Και αυτό σημαίνει αυτό που λέει, ασήκωτος, δεν σηκωνόταν. Τι νόημα έχει να πέσει ο Χριστός καθοδόν με το Σταυρό και έλα που είναι έλα στον σύμβουλο των Κυριναίων, βοήθησε να σηκωθεί. Α, ήταν ασήκωτος. Ναι, αυτό το βάρος του Σταυρού έδειγνε το βάρος της αμαρτίας. Ήταν ασήκωτο αυτό που ήθελε να σηκώσει ο Κύριος. Και όμως το σήκωσε. Το βάρος της αμαρτίας όλου του κόσμου, όλων των γενεών. Ήξερε πάρα πολύ καλά πόσο ασθενής ήταν η δύναμή του. Προσέξτε το. Πόσο βαρύς ο Σταυρός και πόσο μικρή η δύναμή του σαν άνθρωπος. Δια το πλήθος του αίματος όπου έχησε ή στα προτερινά βασανά του όπου έπαθε. Είχε χύσει και πολύ αίμα λέει πριν. Τι ακάνθινο στεφάνι, τι μαστιγώσεις, τα βάσανα που πέρασε. Τον έκανα να χύσει πάρα πολύ αίμα, άρα έχασε δύναμη. Και δια τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόνους της Παναγίας ανθρωπότητός του.
Και παρομοίως ήξερε πάρα πολύ καλά την αδικία εκείνης αποφάσεως όπου έγινε εναντίον του. Να θυμηθούμε. Ένα λοιπόν γνώριζε ότι η δύναμή του ήταν πολύ μικρή. Δεύτερον, ήξερε ότι αυτή η απόφαση που πάρθηκε ήταν εντελώς άδικη για να σταυρωθεί. Γιατί κατεδίκαζε τον Άγιο των Αγίων να ποθάνει ως ένας παράνομος. Σαν ένας μυαρότατος άνθρωπος. Αυτό σημαίνει μυαρότατος, ο πιο λωμένος της κοινωνίας. Το πιο μεγάλο κάθαρμα που υπάρχει στη γη. Αντί αυτού σταυρώθηκε, δηλαδή σαν ένας τέτοιος σταυρώθηκε αυτός. Δεν λέει μεταξύ δύο ληστών. Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος ένα πάρα πολύ ωραίο, ότι ακριβώς σταυρώθηκε μεταξύ δύο ληστών για να μπερδέψει ο Σατανάς τον κόσμο και να έχει τη γνώμη ότι και αυτός είναι ληστής. Μετανόμων ελογίστη, θα πει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Αν ομοίησαν ο ένας και άλλο ληστής. Τον σφίγγει στο στήθος του. Τον βλέπει σαν ένα θυσιαστήριο στον οποίο έχει να θυσιάσει τη ζωή του. Βλέπει ο Χριστός στο Σταυρό, δηλαδή. Τον θεωρεί σαν ένα θρόνο της αγάπης του. Α, μεγάλη δουλειά αυτή. Το Σταυρό, θρόνο της αγάπης. Αφού η αγάπη πάντα θυσιάζεται. Σαν δόξα του και κάφημα. Σαν σκύπτρο της βασιλείας του. Σαν ηφικό θάλαμο της εμπισίας του. Σαν ένα όργανο της ειδικής μας απολυτρώσεως και της φθοράς της αμαρτίας. Όλο αυτό το ονόμασε ποτήριο το Σταυρό. Διότι καθώς ένας που πίνει ένα ποτήρι από καλό ίνο χαίρεται και αγάλεται, έτσι ο Χριστός με προθυμία και χαρά ευάσταξε την καταδίκη του Σταυρού. Χθες τι είπε στους δύο, δίναστε πίνει το ποτήριο να εγώ πίνω. Αυτό Σταυρό που θα σηκώσω εγώ το σηκώνετε. Και αλλαχού, θέλοντας να δείξει την προθυμία και ανοχή όπου είχε στην καρδιά του για να λάβει το σταυρικό θάνατο, έλεγε «Βάπτισμα έχω βαπτιστήνε και πώς συνέχομαι έως σου τελεστή». Το εξηγήσω. Έχω, λέει, βάπτισμα να κάνω ο Χριστός. Και εννοούσε τη σταυρική θυσία. Το αίμα που έχησε. Και πώς, λέει, συνέχομαι έως σου τελεστή, πώς είμαι, έχω τέτοια ανησυχία μέχρι ότου γίνει. Γι' αυτό και που στις γυναίκες που τον ακολουθούσαν, όταν πήγαινε να σταυρωθεί και έκλαιγαν για την καταδίκη που ελάμβανε, γύρισε και είπε με γενναιοκαρδία, πήγαινε Μαρία Μαγδαληνή δίπλα, είπε, λέει, με γενοκαρδία ο Χριστός. Για να μην το χάσω. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι' εμέ. Μη κλαίετε για μένα. Ωσά να έλεγες αυτές εκείνο που είπε ο Παύλος προς τους κλαίοντας για τον Παύλο. Τι είπε. Τι πείτε κλαίοντες, συνθρύπτοντες μου την καρδία, γιατί κάνετε και κλαίτε και με κάνετε να συντρίβετε η καρδιά μου. Εγώ ετοίμος και με μακροθυμία λαμβάνω το σταυρικό τούτο θάνατο. Ο Χριστός το λέει αυτό. Ω δόξα τη μεγαλοψυχία σου, Θεάνθρωπε Ιησού, η οποία προξένησε όλη τη γενναιότητα, αυτή η γενοψυχία του Χριστού, έγινε πρόξενος και τία
να αποκτήσουν γενναιότητα οι μάρτυρες όλων των εποχών. Από εκεί αντλούσαν τη δύναμή τους. Οι μάρτυρες όλων των εποχών, όλων των γενναιών. Και τα βρέφη από όλοι. Και αυτά τα ασθενή κοράσια, έως και τα νήπια, να εναγκαλίζονται τους τροχούς και τα μαχαίρια, σαν άνθη και τριαντάφυλλα, η οποία έκαμε γενναιότητα, εννοείται, τους οσίους να βαστάνε σε όλη τη ζωή το σταυρό τους στους ώμους και να έχουν τα πολυχρονίους νηστείας και κακοπαθίας σαν τα καλύτερα ξαφαντώματα και γλέντια, και δυνάμωσε όλους τους χριστιανούς να δέχονται με προθυμία κάθε θλίψη και κάθε βάσαρο. Τρίτον, συλλογήσω αγαπητέ πως ο Χριστός βάστασε το Σταυρό όχι μόνο δημόσια και γενναία, αλλά και καρτερικά με μεγάλη υπομονή σε όλη εκείνη τη βασανιστική περιπέτεια όπου ήταν στο πρετόριο του Πιλάτου έως τον Γολγοθά. Από τον Πιλάτο, λέει, τον Γολγοθά, έδειξε όχι μόνο γενναιότητα, αλλά και καρτερία, είπα, αντοχή. Με δύναμη μαζί μέσα. Η καρτερία έχει και ένα τσάντινο φρόνημα που δεν σε κάνει να μην κάμπτεσαι, να μην λυγίζεις. Γι' αυτό βαστάζοντας ο Ιησούς επάνω στους ώμους του το Σταυρό και ανεβαίνοντας σ' όλα τα νηφορικά μέρη του δρόμου, χτυπούσε κατά γης το άκρο του Σταυρού και ακολούθως εσκόνταπτε ο Κύριος σε κάθε πάτημα του ποδιού και γονάτισε. Καταλαβαίνω τι λέει εδώ, έκανα βήμα και γονάτισε. Και με τούτο, όχι μόνο εκείνο το γονάτισμα, με τούτο όχι μόνο ανακαινούργωνε το βάσανό του, αλλά ακόμη και έπιπτε μέσα συγνάκης από κάτω από το βάρος του Σταυρού, αλλά και πάλι δεν το άφηνε. Ένα βήμα έπεφτε, το σήκωνε, ξανά έπεφτε ο Κύριος κάτω, και ξανά και ξανά. Και αυτό τον έκανε, λέει, να γίνεται καινούργιο πάλι το βάσανο που τραβούσε, ανακαινούργωνε, ξανά έκανε καινούργιο. Δια τούτο οι στρατιώτες και οι Ιουδαίοι, φοβούμενοι να μην αποθάνει στη στράτα, στον δρόμο, πριν να το σταυρώσουν, υφέσαν τάχα για να τον ελαφρύνουν ολίγο, τι, δίδοντας το σταυρό στο σίμωνα τον Κυρηναίο να το σηκώσει. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων, Κυρηναίων ονόματι, Σίμωνα, τούτον ηγάρευσαν οι ναάριοι των σταυρών αυτού. Τώρα, σκέψου εσύ αδελφέ, το λέει σε εμάς, ότι καθώς από το μέρος των εχθρών του Κυρίου δεν είναι το συμπάθεια, δεν υπήρχε συμπάθεια και ασπλαγνία, αυτή η ελάφρωση που του έκαμε από το βάσταμα το Σταυρό, εννοείται αυτό δεν είναι ελάφρωση, ότι είπαν στον Κυρινό το σηκώσει, δεν ξέρω αν μας το πει παρακάτω ο Άγιος Νικόδημος, φοβήθηκαν πως πεθάνει και δεν προλάβει να σταυρωθεί, να πεθάνει σταυρό επάνω. Αυτή ήταν όλη και όλη η περίπτωση. Όχι να ζήσει, να φτάσει, να το δούμε να καρφώνεται για να χαιρόμαστε. Αυτή ήταν η κακιά των Εβραίων. Και λέει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Έτσι και από το μέρος του Ιησού δεν είναι το βάρος και ακιδεία το να βαστάζει το σταυρό του. Δεν είναι το παραπώνεσης πως είναι το πολύ βαρύς ο σταυρός. Δεν έκανε παράπονο αυτό σε κανέναν. Δεν είναι το όρεξης να τον απορρίψει από τους ώμους του. Άπαγε. Είναι σαν να βλαστημάς τώρα σε αυτό το πράγμα.
Το άπαγε σημαίνει πλαστημάς. Μα σκεφτείς δύο πράγματα. Αλλά ή το μυστήριο για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι αυτός θέλει να μεταδώσει το σταυρό του και σε εμάς. Γι' αυτό το έδωσα στα σήμερα. Αν θέλετε, να το παράδειγμα, να γίνετε Κυριναίοι, να σηκώσετε σταυρό. Και έτσι να μας κάνει κοινωνούς και μετόχους στον βασάνο του και των ουρανίων αγαθών του. Και καθώς στον Κυριναίο Σίμωνα ήρθαν χίλια αγαθά, διότι βάστασε το σταυρό του Κυρίου, μολονότηκε με αντίσταση και αγκαρία. Τι λέει εκεί ο Ευαγγελιστής? Και αγκαρεύσαντες Σίμωνα Κύριε των Κυριναίων, τον αγκάρευσαν, λέει. Είναι άρρητο σταυρό αυτό. Αγκαρία τον έδωσαν. Παρατάφτα λέει και αγκαρικά, έτσι λέει ο Άγιος Νικόδημος, χίλια αγαθά, λέει, ήρθαν στο Σίμωνα. Χίλια αγαθά. Έτσι θέλει να έρθει και κάθε αγαθό σε όποιον άλλο μιμηθεί τον ίδιο τον Χριστό και βαστάσει ο καθένας το σταυρό το δικό του. Έτσι ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Να δούμε τι λέει. Ήρε και ο Κύριος των ίδιων σταυρών άχρη της πύλης της πόλεως. Σήκωσε, λέει, και ο Κύριος τον τίμιο σταυρό μέχρι την πύλη της πόλεως. Προς το τέλος δε εγκάρευσαν Σίμωνα και ήρε αυτό το σταυρό. Καταλαβαίνετε. Και επί του Ιησού μεν επληρώθη το ρηθέν. Ου η αρχή εγεννήθη υπό του ώμου αυτού. Θα το εξηγήσω. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια περίπου πριν τη γέννηση του Χριστού. Τα ακούμε καθημερινά στον απόδειπνο αυτό. Ου η αρχή εγεννήθη υπό του ώμου αυτού. Δηλαδή, πάνω στον λόγο του Κυρίου τοποθετεί και σταυρός. Αυτή είναι η αρχή που ο Κύριος σήκωσε. Αυτό λοιπόν που λέει ο Ισαΐας βιώνεται τις στιγμές που σήκωσε ο Κύριος το σταυρό του. Το δε κατά Σίμωνα σημείον εστί ότι ο Κύριος τη μίμηση του ιδίου πάθους μετήγαγε σε εμάς. Λέει η μετάδοση του σταυρού στο Σίμωνα δείχνει ξεκάθαρα ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε μίμηση σαν εκείνη που έκανε ο Σίμωνας, που σήκωσε σταυρό. Χωρίς σταυρό ουδείς. Ω θαυμαστή και ακατανόητη υπομονή του γλυκητάτου και πράγμα και όνομα Ιησού, με την οποία υπέφερε να βαστάσει το σταυρό του, έως ότου να πίπτει πολλάκις κάτω από το βάρος του ιδρωμένος και να αγωνιά χωρίς να προφέρει ένα ψηλό λόγο. Έπεφτε, σηκωνόταν, έπεφτε σιωπηλά, χωρίς να προφέρει ένα ψηλό λόγο. Αυτό σημαίνει να κάνει ένα παράπονο, χωρίς να παραπονεθεί ολότερα, το λέει παρακάτω, χωρίς να ζητήσει καμιά εσπλαγνία και χωρίς να βγάλει καν ένα πικρό αναστεναγμό. Αυτό, αδέρφια, είναι ακτινογραφία, θα λέγαμε, όσο είναι δυνατόν, του Αγίου Νικοδήμου στις σκηνές, από τις σκηνές του Ιησού Χριστού. Πώς ο Χριστός ζούσε τις στιγμές εκείνες. Αλλά εσύ, αγαπητέ αδελφέ, ω πόσο έως τώρα ήσουν τυφλός και δεν κατάλαβες αυτή τη δασκαλία και το παράδειγμα της υπομονής του Ιησού Χριστού. Εσύ μόλις αρχίζεις να κάνεις κανένα καλό και μόνο να έβρεις ένα παραμικρό εναντίον, εμποδίζεσαι και δεν το κάνεις. Πας να κάνεις ένα καλό και μόλις βρεθεί ένα μικρό εμπόδιο, παίρνεις στροφή και δεν το κάνεις. Όχι, σταυρό στην πλάτη.
Φτάνει μία μοναχή μελαγχολία. Φτάνει ένας παραμικρός πειρασμός και μερικές φορές φτάνει ένας ψηλός πειρακτικός λόγος για να σε κάνει να γυρίσεις στην προηγούμενη ζωή σου. Λες, θα ακολουθήσω τον Χριστό, θα ζήσω χριστιανικά και φτάνουν αυτά τα μικροπράγματα να πεις άσε με ήσυχο, καλά ήμουν εκεί που ήμουνα. Και αυτή είναι η υπομονή σου, αυτή είναι η καρτερία σου, αυτή είναι η ανδρεία σου. Έτσι ανταποκρίνεσαι στην τόση υπομονή που έδειξε ο Κύριος για να σε σώσει. Έτσι μιμήσαι την κεφαλή σου, η οποία είναι ο Χριστός, εις του οποίου τη μίμηση στέκεται όλο σου το καλό και όλη η σωτηρία. Αν το μιμηθείς τον Χριστό, εκεί είναι η σωτηρία σου. Δεν ακούεις τον Κύριο που λέγει «Ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται». Είναι ο ίδιος που τα έζησε και η πράξη του το φωνάζει αυτό. Όποιος υπομένει μέχρι τέλος θα σωθεί. Και τον Απόστολο που σου παραγγέλει ότι να υπομένεις μεν εις τη θλίψη, να χαίρεσαι δε εις την ελπίδα. Πώς το λέει, τη ελπίδη χαίροντες, τη θλίψη υπομένοντες. Εσύ έταξες εις το Άγιο Βαπτισμά σου να βαστάσεις το Σταυρό του Κυρίου, δηλαδή τα πάθη. Και το βαπτιστήκαμε, λέει, παπάς, άλυψε πίσω ένα σταυρό και είπε, όστις θέλει πίσω μου εθεί, είναι σαν να σου έβαλε το σταυρό του Κυρίου στην πλάτη την ώρα εκείνη που σου κάνει το σταυρό. Όσοι θέλει πίσω μου εθεί, απαργησάς το εαυτό και αρά το σταυρό και ακολουθεί το. Η Κυρία δεν τα βάζει έτσι ως έτυχε, αλλά ακριβώς για να μας πει ότι κάνε αυτό που έκανε ο Χριστός. Να μην σχολιάσουμε δεν της παρουσής ώρας το τι γίνεται στη βάπτιση. Εσύ και πώς τώρα δεν υπομένεις εκείνη την ολίγη θλίψη που έχεις, αλλά αφήνεις το σταυρό του Κυρίου στο μέσο του δρόμου και ξαναγυρίζεις πίσω. Δεν ξέρεις ότι με αυτό που κάνεις γίνεσαι ανάξιος και απόκληρος από παιδί της Βασιλείας των Ουρανών. Γιατί λέει ο Χριστός, ως της ουλαμβάνει το σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, όποιος δεν παίρνει σταυρό για να με ακολουθήσει, ουκ έστι μου άξιος, αυτός δεν είναι άξιος. Και πάλι, κανείς δεν βάζει τα χέρια του στο αλέτρι για να οργώσει και κοιτάζει πίσω, αλλά κοιτάζει μπροστά. Εσύ λοιπόν που άρχισε την χριστιανική ζωή και αρχίζεις να καλλιεργείς το έδαφος της ψυχής σου, γιατί λοιπόν παρατάς το όργωμα αυτό της ψυχής σου και γυρίζεις στην προηγούμενη ζωή? Εσύ, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, συμφώνησες με τον Χριστό να δουλέψεις όλη την ημέρα στον αμπελώνα των εντολών του και να υπομείνεις τον κάψωνα και τη στενοχώρια όλης της ημέρας. Πώς λοιπόν προτού να τελειώσει η ημέρα, δηλαδή η ζωή σου, δεν υπομένεις αλλά ζητάς ανάπαυση, καλοπέραση. Και ένα κομμάτι ακόμα και τελειώσαμε, μικρό, το τέλος του. Έχε λοιπόν ντροπή, αδελφέ, και μετανόησε για την τόση ανυπομονησία όπου έδειξες έως τώρα και αποφάσισες το εξής, να υπομένεις μέχρι τέλους του θανάτου, βαστάζοντας το Σταυρό του Χριστού, και κάθε θλίψη και κάθε στεναχώρια ως μαθητής και ακόλουθος του Ιησού. Ότι καθώς ο Χριστός
για να βαστάσει το ξύλο του σταυρού στους ώμους του. Έγινε βασιλεύς και εξουσιαστής, καθώς άνθρωπος, ενώ ήταν άνθρωπος, σαν άνθρωπος το βάστηξε, στον ουρανό και στη γη, όπως διέγραπτε. Είπε ο Κύριος ότι εγώ δοξάστηκα, όχι για άλλο λόγο, για τη σήμερα σταυρό. Και αν θα δούμε, σε ένα από τα Ευαγγέλια, τη Μεγάλη Εβδομάδα, ονομάζει το σταυρό δόξα του. Θα το ακούσουμε, αν το προσέξουμε, θα το ακούσουμε η δόξα μου και εννοεί το σταυρό. Δεν είναι τίποτα άλλο. Λοιπόν, ο Χριστός το ονομάζει δόξα, γι' αυτό και δοξάστηκε. Καθώς και ο Δαβίδ, στο 85ο ψαλμό, στίχο 9, λέει «Είπατε εν της έρνεση ότι ο Κύριος σε βασίλευσε από του ξύλου». Ότι ο Κύριος έγινε βασιλιάς από το σταυρό και μόνο. Βλέπετε οι προφητείες με την άλλη. Έχουμε θρησκεία, τέλεια, αγία. Καθώς λέγω, ο Χριστός σε βασίλευσε γιατί βάσκε το σταυρό. Έτσι και εσύ να υπομένεις μέχρι τέλους κάθε θλίψη και θα βασιλεύσεις μαζί με τον Χριστό. Αμήν. Μπορείτε, τι να πούμε, ανάγνωση κάναμε, που και πού σχολιάσαμε κάτι, όλοι ευχηθήκαμε. Πες μια γαλάκι κάτι που θες. Αυτό που άκουσα μόλις ήρθα έτσι και είχες ξεκινήσει και θέλω να πω εκεί πάνω κάτι, είναι ότι από όλα τα έθνη πηγαίνανε, λέει, στα Ιεροσόλυμα για να γιορτάζουν το Παλαιό Πάσχα. Και με τον τρόπο που το γιορτάζανε, βαστάγανε τους τύπους. Τους τύπους. Ο Κύριος με το σταυρό του, τους χριστιανούς εμάς, μετά Χριστό, δεν θέλει τύπο, θέλει τρόπο. Ουσία. Λοιπόν, και δεν θέλει να φύγουμε να πάμε στα Ιεροσόλυμα όπως πηγαίνανε αυτοί. Δεν αγιάζει ο τόπος, ο Κύριος μας δίδαξε τον τρόπο. Και όπου και να είμαστε, μπορούμε να κάνουμε έργο Κυρίου και να σηκώσουμε σταυρό. Γιατί δίχως σταυρό δεν νικέται τίποτα. Ο σταυρός νίκησε την αμαρτία, όπως είπες εκεί. Και κάτι να λέω ακόμα, είναι πιο ότι ο Ειρηναίος σήκωσε το σταυρό, πήγε. Και πήγε με αγκαρία. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος έδωσε μία εντολή σε εμάς όλους ότι μεταξύ αδερφών αλλήλωτα βάρη σηκώνεται. Αν δω εγώ το Κώστα ότι σηκώνει ένα σταυρό και υποφέρει, πρέπει να πάω κοντά του. Και αυτό είναι κάτι καλό. Αλλά ο Κύριος νομίζω δεν το έκανε γιατί ήθελε τη βοήθεια. Ήθελε για να πληρώσει τον νόμο, για να σωθεί ο άνθρωπος. Ο σταυρός είναι το μέσο τελικά που ο άνθρωπος εξαγνίζεται και φτάνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Έτσι. Θέλω να πω μία διευκρίνηση. Δεν απαγορεύεται, ας το πω έτσι, γιατί και εγώ έχω τη θυμία να πάω στο Ιεροσόλυμα. Δεν είπα αυτό. Κάπως έτσι περίπου, αλλά αλλιώς άλλο έχεις στο μυαλό σου. Δηλαδή, αν πολύ εσύ είπες ότι η ουσία είναι για τον παλαιό τον νόμο, που τρέχανε όλοι εκεί. Η ουσία είναι να έχουμε το σταυρό μας ο καθένας μέσα. Ναι. Η ουσία. Ναι. Αν υπάρχει αυτό και πας και εκεί, άγια κάνεις. Αν δεν υπάρχει η ουσία και πας τυπικά, δεν πας καθόλου. Αυτό δεν είναι. Ναι, εντάξει, ναι. Βασίλης, κάτι. Ναι, θέλω να πω τούτο, ότι στον Ειρηναίο έδωσε τα αγαθά. Ναι, το είπε πολλά αγαθά. Πάρα πολλά αγαθά. Και αυτό μας λέει ότι έστω και αγκαρία να κάνουμε, ναι, να θελήσουμε να κάνουμε. Το είπε, αγκαρία.
Έστω και η Αγκαρία. Γιατί φέρετε βαρύσεις αυτό. Ναι, και πήρε μέγα μισθό. Φέρετε πολύ βαρύσεις αυτό. Λοιπόν, δεν θα ρωτήσω. Καλή Ανάσταση. Θα λύσουμε. Μετά το Θωμά. Ναι. Την άλλη μέρα. Ναι, ίδια ώρα. Είναι από το πάνω παραπέρα, τι ώρα. Εφτά. Εφτά. Εφτά και βλέπουμε. Εφτά. Γιατί δεν το ξέρουμε όλους. Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Όλοι μαζί. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, παιδείς ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, εκθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίς σήμερον και άφεσι ημίν τα αφιλήματα ημών, ως και ημίς αφήνεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έλεξη ημάς πειρασμών, αλλά ήρθε ημάς από τον Ιερού. Διευχόμαστε τον Αγίον και τον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού, Χριστέον Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.